Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι για μία ακόμη φορά εδώ στο Ηράκλειο μαζί με τους καλούς συναδέλφους στη Βουλή και στην κυβέρνηση, τον Λευτέρη Αυγενάκη, τον Μάξιμο Σενετάκη και τον Περιφερειάρχη μας, τον κύριο Αρναουτάκη. Και φυσικά μετά από παρεμβάσεις όλων και του έτερου συναδέλφου του Κωνσταντίνου Κεφαλογιάννη, έχει έρθει εδώ και μήνες στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης το ζήτημα των πολύ μεγάλων καθυστερήσεων στο μεταβατικό κτηματολογικό γραφείο Ηρακλείου. Αυτήν την εκκρεμότητα, μάλλον τη συσσόρευση εκκρεμοτήτων, δεν μπορούσαμε άλλο να την αφήσουμε να σέρνεται. Γι' αυτό και σήμερα ανοίγει επίσημα το κτηματολογικό γραφείο Κρήτης, το πρώτο τελευταίο στη χώρα, τελευταίο είναι της Δωδεκανήσου, το οποίο περνά την αρμοδιότητα του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Και τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι σήμερα κάνουμε εγκαίνια χωρίς να καλούμε τον κόσμο να έρθει, διότι από σήμερα είναι διαθέσιμες οι ψηφιακές υπηρεσίες για πολίτες και επαγγελματίες για υποβολή πράξεων στο κτηματολόγιο. Αυτό σημαίνει ότι για μια πράξη αγοραπολισίας, η οποία μέχρι τώρα μπορεί να έπαιρνε 10 και 12 μήνες να μεταγραφεί, από σήμερα με το akinita.gov.gr, που παρακαλούμε τους, παροτρύνουμε τους πολίτες να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία σε συνεργασία με τους συμβολιογράφους τους, akinita.gov.gr, μπορούν για αγοραπολισία κινήτου να έχουν μεταγραφεί μέσα σε μία εργάσιμη ημέρα. Αντί για 10 και 12 μήνες, μέσα σε μία εργάσιμη ημέρα. Όλες οι υπόλοιπες υποβολές πράξεων μέσω των ψηφιακών εργαλείων κτηματολογίου είναι από σήμερα διαθέσιμα. Άρα λοιπόν, όσοι θέλουν να υποβάλουν ψηφιακά, δεν χρειάζεται να έρχονται στο κτηματολογικό γραφείο Κρήτης, εδώ στο Ηράκλειο. Μπορούν να τον υπολογιστή τους από το γραφείο τους, από το κινητό τους, να κάνουν δουλειά τους κανονικά. Επίσης, τις τελευταίες 10 ημέρες, η Task Force του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο έχει έρθει και έχει βοηθήσει σε συνεργασία με την προϊσταμένη, την κυρία Κόπακα, και τους υπαλλήλους του κτηματολογίου. Έχουν αναλάβει τις εκκρεμότητες. Από 8.000 έχουμε πέσει κάτω από τις 3.500. Με το συντονισμό της διοίκησης του κυρίου Σακαρέτσιου και της κυρίας Μαρκέλου, έχουμε βάλει ένα χρονοδιάγραμμα ώστε μέσα στον Ιούλιο να μηδενίσουμε τις εκκρεμότητες και ουσιαστικά να ξεκινήσει ο Σεπτέμβρης στο κτηματολόγιο με μηδενικές εκκρεμότητες, άρα με μια πολύ μεγάλη επιτάχυνση, όλες οι πράξεις να βγαίνουν γρήγορα και να υπάρχει ασφάλεια δικαίου. Να ξέρει ο κόσμος ο οποίος αγοράζει ένα κίνητο με τα λεφτά του, με τον κόπο μιας ζωής, ότι αμέσως καθίσταται κύριος το ακινήτου και δεν μένει στον αέρα μέχρι να μεταγραφεί η πράξη του. Αυτός είναι ο βασικός λόγος που ήρθαμε σήμερα εδώ. Ο δεύτερος λόγος όμως έχει να κάνει με την κτηματογράφηση, η οποία στο Βόρειο Ηράκλειο έχει μείνει αρκετά πίσω. Οι δηλώσεις αυτή τη στιγμή είναι περίπου στο 32% των συνολικών εκτιμόμενων δικαιωμάτων. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι 30 Νοεμβρίου του 2024, που έχουμε δώσει την τελική προθεσμία, μιας και υπάρχει δέσμευση του Πρωθυπουργού από την οποία δεν θα παρεκκλίνουμε για ολοκλήρωση εκτηματολογίου πανελλαδικά το 2025, η 30 Νοεμβρίου είναι τελική προθεσμία, μέχρι τότε έχει ο πολίτης δυνατότητα να δηλώσει την περιουσία του. Θέλουμε να ξέρει ότι ο κίνδυνος δεν είναι μόνο η δική του αδράνεια, ο κίνδυνος είναι και η δήλωση στο ακίνητό του από κάποιον γείτονα, από κάποιον κακόβουλο, από κάποιον ο οποίος θα εκμεταλλευτεί τη δική του αδράνεια. Άρα λοιπόν, μέχρι 30 Νοεμβρίου πρέπει όσοι έχουν δικαιώματα περιουσιακά στο Βόρειο Ηράκλειο, είτε διαζώσεις είτε ηλεκτρονικά μέσω του δήλωση.κτηματολόγιο.gr, μία νέα ψηφιακή εφαρμογή η οποία είναι πιο φιλική, πιο απλή, πιο γρήγορη και δεν απαιτεί την προμήθεια τοπογραφικού διαγράμματος. Αν συμφωνεί με αυτό που βλέπει στο χάρτη, μπορεί να το δηλώσει όπως είναι ή να κάνει μία μικρή αλλαγή με τα ψηφιακά εργαλεία. Μέχρι 30 Νοεμβρίου καλούμε τον κόσμο να έρθει, ώστε το 2025 όλη η χώρα να λειτουργεί με ενιαίο οριστικοποιημένο κτηματολόγιο, με ενιαίους κανόνες. Για τα έργα της περιφέρειας, τα μεγάλα δημόσια έργα, τον ΒΟΑΚ, το αεροδρόμιο, μία σειρά από επενδύσεις, ιδιωτικές ή δημόσιες, το κτηματολόγιο θα είναι ο τρόπος να προχωρούν όλα αυτά πιο καθαρά και πιο γρήγορα. Να μην υπάρχει ταλαιπωρία στον πολίτη από τη μία, αλλά και στις δημόσιες υπηρεσίες, στην περιφέρεια, στους δήμους, για να μπορέσουν να ολοκληρώνονται τα έργα και η Κρήτη συνολικά να δει μια μεγαλύτερη ανάπτυξη.